απαντάτε ότι σας έρχεται. Δεν είναι εξετάσεις. Τι είναι το στρες? Τι πράγμα είναι αυτό το στρες που λέμε όλοι στρες, στρες, στρες? Άγχος, ανεβαίνει η παλμή. Άγχος, ανεβαίνει η παλμή. Πότε γίνεται αυτό? Φόβος. Φόβος. Δεν είναι είδος φόβου το στρες? Συμβαίνει όταν υπάρχει μια κατάσταση η οποία μας βγάζει από την άνεσή μας γενικότερα. Α, μπράβο. Τι σε στρεσάρει, Γιώργο? Εμένα το καθαριστικό της εφορίας. Πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές, ό,τι είπε ο Κώστας, ό,τι μας βγάζει από τη ρουτίνα μας. Και η ρουτίνα έχει να κάνει με υποσυνείδητο. Όπως είπε ο δάσκαλος, πάω στο περίπτερο να πάρω τσιγάρα. Αμέσως το υποσυνείδητό μου το έχει κάνει εικόνα, μου λέει. Ό,τι με βγάλει από αυτή τη ρουτίνα, όσο πιο απότομα και όσο πιο κριτικά βγω εγώ, με βγάλει, είτε αυτό, είτε για μένα, είτε για κάποιο δικό μου πρόσωπο, τόσο πιο πολύ στεσάρομαι. Ωραίο. Ο φόβος είναι καλό πράγμα. Στον άνθρωπο. Ναι. Γιατί? Γιατί πολλές φορές μας φοβόμαστε να κάνουμε κάτι που ίσως δεν πρέπει. Α, μπράβο. Ο φόβος και ο πόνος είναι οι δύο μεγάλοι φίλοι του ανθρώπου όσον αφορά την επιβίωση. Μελέτες λένε ότι άμα κλείσεις με ένα κουμπί το φόβο και τον πόνο σε έναν άνθρωπο, μπορεί να επιβιώσει μέχρι 48 ώρες. Γιατί θα εκθέσει τον εαυτό του τόσο πολύ που δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται χωρίς αυτά, ή χωρίς πόνο ή χωρίς φόβο, αλλά παίρνανε ειδική εκπαίδευση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς οι υπόλοιποι, άμα μας το κλείσεις, τελειώσαμε. Άρα ο φόβος είναι καλό πράγμα. Ποιο δεν είναι καλό πράγμα που είπε ο δάσκαλος? Ο πανικός. Τι θα μας προστατεύσει για να μην μπούμε στον πανικό? Η γνώση τι? Το είπε ο δάσκαλος του επόμενου βήματος. Πώς λέγεται αυτό το επόμενο βήμα, ξέρετε? Πρωτόκολλο. Τι είναι το πρωτόκολλο? Είναι να πάω δάσος. Ο ορισμός παγκοσμίως του πρωτόκολλου είναι η δοκιμασμένη λύση για ένα πρόβλημα που δεν έχουμε συναντήσει ακόμα. Τι σας έλεγε ο δάσκαλος τόση ώρα? Τα έχουμε δοκιμάσει. Και πρόσμα, τα έχει δοκιμάσει για να τα βγάλει αυτά τα πράγματα. Εν τη γενέση του άνθρωπος έφτιαξε πρωτόκολλο. Ανακάλυψε τη φωτιά. Σωστά. Ανακάλυψε τη φωτιά. Αμέσως έψησε το κοψίδι του, αμέσως κάποιος κάηκε. Μπήκε το πρώτο πρωτόκολλο. Αυτό είναι καλό, μαγειρεύει καλά, αλλά κάνει και τζίζα να τα κουμπάμε. Από εμπειρίες βγαίνουν τα πρωτόκολλα. Εντάξει. Και φυσικά ο στρατός έχει βγάλει τα περισσότερα και ο πόλεμος έχει βγάλει τα περισσότερα πρωτόκολλα. Γιατί είναι ακραίες καταστάσεις που έχει να κάνει με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Εντάξει. Για αστυνομία. Όταν έχεις μεγάλο και μεικτό πληθυσμό, τι εννοούμε μεικτό πληθυσμό, ξέρουμε? Δηλαδή, διαφορετικό IQ, διαφορετικό κοινωνικό. Ναι, υπόβαθρο. Όλοι αυτοί όμως πρέπει να επιβιώσουν. Πώς θα επιβιώσουν με κάποια πρωτόκολλα? Δεν θα πάτε το ίδιο. Άρα είπαμε την πρωτόκολλο. Τι είναι η τεχνική που την πουλάμε στο YouTube έτσι αβέρτα και πουλάει όλοι τεχνικές? Τι είναι η τεχνική? Πες ότι. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Η εφαρμογή. Ένας τρόπος εφαρμογής. Οτιδήποτε δεξιότητας. Έτσι, πίνεις νερό. Πίνεις νερό. Πώς το πίνεις το νερό? Συνήθως από το ποδί. Με κλειστά τα μάτια μπορείς? Ναι, μπορεί να το πεις και με δύο χέρια? Μπορεί. Και με ένα χέρι? Και με ένα. Και μιλώντας στο τηλέφωνο? Δεν θα δυσκολευτώ. Όπως και να έχει όμως, όπως και να έχει, επειδή το έχει κάνει πολλές φορές, έχει αναπτύξει μια δεξιότητα. Και ο ορισμός της τεχνικής είναι να κάνω μια δεξιότητα με τη λιγότερη ενέργεια στο λιγότερο χρόνο που χρειάζεται. Το ότι θα πιείς νερό θα πιείς. Αν είναι πρώτη σου φορά, μπορεί να χύσεις το μισό, θα τα καταφέρεις όμως. Άμα είναι όμως η χιλιοστή σου φορά, θα κάνεις έτσι και θα πιείς. Το πρωτόκολλο δεν έχει σχέση με την τεχνική. Το πρωτόκολλο είναι διψάω. Τι πρέπει να κάνω? Να πιείς νερό, παιδί. Άρα, πού θέλω να καταλήξω? Εκπαίδευση χωρίς πρωτόκολλα από πίσω είναι παπάτσα. Όποιος εκπαιδεύει και δεν βασίζεται σε κάτι δοκιμασμένο, είναι μια παπάτσα.
Εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά το τι λέμε στον άλλον για την προσωπική του ασφάλεια και τον δικό του ανθρώπου. Και όταν έχει να κάνει ειδικά με γυναίκες, που μη γελιόμαστε, μία γυναίκα απέναντι σε ένα παραβατικό έχει μία αντίδραση και μόνο. Δεύτερη δεν θα έχει. Γιατί ο παραβατικός είναι ένας έμπειρος άνθρωπος με πρόθεση, όπως σας έλεγε ο δάσκαλος, να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Άρα, η αντίδραση που θα έχεις στο στρατό λέγεται τακτικός έλεγχος. Τακτικός έλεγχος, ξέρεις τι είναι? Αυτός που επιλέγει, που μπορεί να επιλέξει τον τόπο και τον χρόνο που θα γίνει μια μάχη. Όποιος έχει τακτικό έλεγχο, έχει το 60% του αποτελέσματος. Ο παραβατικός πάντα έχει τακτικό έλεγχο. Αυτός επιλέγει, αυτός έχει την πρόθεση. Εσύ βγαίνεις από το σπίτι σου να πας στη δουλειά σου. Αυτός είναι το σπίτι σου, το σπίτι του, για να βρει θύμα. Άρα θα έχει πάντα ένα βήμα μπροστά. Ποιος θα μου πει αυτό το βήμα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Να μην είμαστε πίσω. Είσαι σωστός, αλλά ένα βήμα μετά είσαι. Πιο πριν, θα λέει ο δάσκαλος τώρα. Αντίληψη. Εγρήγορση. Παρατήρηση. Υπάρχει λίστα. Υπάρχει λίστα στην παρατήρηση τι να αποφεύγεις. Αν υπήρχε, θα ήταν τόσο μεγάλη που μόνο για να διαβάσεις θα θέλεις 2 μήνες. Και άμα βάλεις και συνδυασμούς αυτών, το χάσες. Τι υπάρχει όμως? Βάσει δικό σου περιόδου. Ναι. Και αυτά που ακούσεις και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, βγάζω μια λίστα και λέω μαχαίρια, πιστόλια, τσεκουριά. Ρόπαλα. Ρόπαλα. Πατάδες. Ναι. Τι να προσέξω δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο που μου έρχεται. Και σε όλες τις καταστάσεις. Τι υπάρχει όμως? Δεν υπάρχει αυτή η λίστα. Τι υπάρχει? Ένστικτο. Το πλάνο είναι μετά. Είναι μετά την εκπαίδευση. Ένστικτο. Όλα τα κακά στον κόσμο έρχονται μετά από τη φράση «μπα, δεν νομίζω». Το ένστικτο είναι ο επεξεργαστής που έχουμε μέσα και αναλύει πληροφορίες. Ρωτάει, 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 ρωτάει και απαντάει μόνο του. Όταν δεν μπορεί να απαντήσει, και συνήθως δεν μπορεί να απαντήσει τι δουλειά έχει αυτός εκεί, την υπόσταση του κάθε ατόμου, τσεκάρει. Πολλοί, με πολλούς ανθρώπους βαδίζουμε και διασταυρωνόμαστε κάθε μέρα. Κάποιον όμως τον προσέχουμε. Αυτό είναι το αλάρμ του αίσθητου. Γιατί πρόσεξες αυτόν και δεν πρόσεξες όλους τους άλλους? Γιατί το αίσθητό σου εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει απάντηση τι είναι τούτος. Άρα εμείς προτρέπουμε τους ανθρώπους να ακολουθούν το ένστικτό τους και να μην λένε «μπα, δεν νομίζω». Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα θυλαστικό που δεν θέλει να πει όχι. Το πρώτο όχι είναι η επανάσταση, ξέρεις, στην εφηβεία. Σε ρίγνωση είναι κοντά. Η πρώτη επανάσταση είναι το όχι. Δεν θα βγει σήμερα, όχι θα βγω. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν θέλει να λέει όχι. Γίνεται στην εφηβεία γιατί οι ορμόνες είναι, μετά όμως κατασταλάζει. Και αν θα δείτε στις εφημερίδες, λέει, πήγε όλος και του είπε: «Ανοίξτε, είμαι από τη ΔΕΗ». Και άνοιξε. Και λες: «Καλά, κουτός είναι, γιατί άνοιξε?» Γιατί ο παραβατικός άνθρωπος σου δίνει 2 πληροφορίες. Άνοιξε, είμαι από τη ΔΕΗ. Και εσύ λες: «Τα ΔΕΗ, δεν περιμένω». Ανοίγει αισθηκτοδός και του λες: «Όχι, δεν περιμένω». Κάνει από τη ΔΕΗ, έχει ανοίξει την πόρτα. Γι' αυτό σου λέει 2 πληροφορίες και σου λέει 1. Άρα εμείς μαθαίνουμε τον άνθρωπο να λέει όχι. Να γίνεται ακοινώνητος. Παίζουν τα 3 α της αυτοπροστασίας. Αποφυγή, απουσία, αποφυγή, απόδραση. Απουσία, αποφυγή, απόδραση. Παίζουμε ένα παράδειγμα της απουσίας. Ξέρουμε ότι θέλω να πάω το σημείο Α, το σημείο Β. Ξέρω ότι π.χ. υπάρχει ένα σημείο ενδιάμεσο το οποίο είναι πολύ σκοτεινό, π.χ. είναι αργά τη νύχτα. Γίνονται πορείες, απεργίες. Οπότε αποφεύγουν να περάσω από αυτό το σημείο. Ναι. Δεν είμαι εκεί. Δεν βρίσκομαι εκεί πέρα. Παίζουμε ένα άλλο σημείο αποφυγής. Αποσίας. Αυτό που είπε προηγουμένως ο δάσκαλος. Θέλω να πάρω τσιγάρο 3 η ώρα το βράδυ πλατεία Βάτης. Να το κόψεις, παιδί. Θα πάω. Μπράβο. Παίζουμε ένα σημείο αποσίας.
Θέλω να σα θέλω λίγο πιο πονηρού. Ναι. Παραδείγματος χάρη να πω εγώ, τι παρέες κάνεις. Δεν είναι ένα σημείο απουσίας. Αν κάνεις κακές παρέες, έχεις απουσία. Όχι. Άρα σε γενικές γραμμές το πού ζεις, το πού κινείσαι και με ποιους είσαι, έχει να κάνει με την απουσία. Και οι πληροφορίες, όπως πολύ σωστά όπως σας είπε, και οι πληροφορίες που έχεις, θα πάω στο κέντρο, θα γίνει πορεία. Πρέπει να φάω τις μολότα στο κεφάλι, όχι. Δεν θα πάω αύριο στο κέντρο. Αυτό είναι να κάνει με την απουσία. Πες μου, αποφυγή, ένα παράδειγμα αποφυγής. Όταν βλέπω κάποιους συνέντους ή κάποιον ύποπτο και το αισθητό μου βαράει... Μπράβο. Ναι. Να αλλάξω πεζοδρόμιο, να γυρίσω πινάκι. Να αλλάξει πεζοδρόμιο, να λες... Ό,τι δεν σ' αρέσει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μάθεις πόσο άσχημο είναι. Αλλάζεις πεζοδρόμιο. Αυτό δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Αλλάζοντας το πεζοδρόμιο, αν αυτός αλλάξει το πεζοδρόμιο, έχεις αυτή τη σιγουρία ότι είναι για σένα. Το καταλάβατε αμέσως. Όλα αυτά όμως που ο δάσκαλος προποθέτει να έχεις εγρήγορση, να τον δεις, να σου χτυπήσει το αίσθητο, θέλεις χρόνο για αυτά. Γιατί όπως ο δάσκαλος, ο εισαγγελέας θα ρωτήσει. Εσύ πας στον εισαγγελέα και λες, μου είπε, μου έβρισε τη μάνα και αυτό και εκείνο και του έκανα και μου έκανε. Και η πρώτη ερώτηση είναι, και τι γυρεύεις εσύ εκεί τέτοια ώρα. Ούψ. Στην απουσία δεν σε πάει κατευθείαν στην προστασία. Τι γυρεύεις εσύ τέτοια ώρα. Είχα πάει στον ξαδελφό μου. Πού είναι ο ξαδελφός σου, τι διεύθυνση είχε. Είναι εκεί πέρα κοντά, ανάμεσα στο σπίτι σου και στον ξαδελφό σου. Το συμβάν. Ωραία, το σκαπουλάραμε. Δεύτερη ερώτηση. Και δεν μπορούσε να αποφύγει αυτή την κατάσταση. Κοιμόσουνα. Τι γίνεται τόσο κοντά σου. Δηλαδή εσύ πας μετά την αυτοάμυνα και ο εισαγγελέας σου λέει αυτοπροστασία. Πού ήσουνα, τι έκανες, δεν πρόσεχες, δεν μπορούσες να φύγεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να τρέξεις, φοράει τα πουνιά. Μα κύριε πρόεδρε, για το παιδί μου. Α, είσαι το παιδί σου, οκ. Άρα εγκλωβίστηκες. Το λύσαμε και αυτό, πάμε στο επόμενο.